Υπηρεγία Θεοτρό και Πρέπει Βόλτα. Συ ουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματείας ή να το στρατολογήσω αν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία έγραψεν προς τον αγαπημένον του μαθητήν των Τιμόθεων ο Απόστολος Παύλος. Του παρουσιάζει, αδερφοί μου, του παρουσιάζει την ζωή του καθενός μας, και επειδή το επίσκοπος του θέτει και όρους και του λέγει ότι εσύ, του λέγει, ο οποίος είσαι επικεφαλής, άρχης, του λέγει, και οδηγείς τα παιδιά μου εις τον δρόμο μου, πρόσεξε τούτα που σου λέγω να τα δίδεις μόνον εις εκείνους οι οποίοι έχουν την δυνατότητα και εταίρους διδάξει. Δεν ομιλεί, αδερφοί μου, εις το σημείο τούτο ο Απόστολος Παύλος δια τους πιστούς χριστιανούς, εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κηρύξουν και εις τους άλλους την αλήθεια, είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς. Δι' αυτόν τον λόγο ο Θεός φωτίζει τον Απόστολο Παύλο, και ο Απόστολος Παύλος οδηγεί την Εκκλησία του Χριστού και κατευθύνει εκείνους οι οποίοι κυβερνούν την Εκκλησία να είναι έτοιμοι, λέγει, να ακούσουν την αλήθεια, να φυλάξουν την αλήθεια και να διδάξουν και τους άλλους. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει στον Τιμόθεον ότι σύουν καλός στρατιώτης, πρόσεξε, του λέγει, να είσαι κοντά εις τον Θεόν και να τηρείς το Λόγο του Θεού. Να είσαι στρατιώτης, λέγει, εν Κυρίω Ιησού Χριστό. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο ακριβώς μας οδηγεί και εμάς, οι οποίοι είμεθα στρατιώτη του Χριστού, και μας λέγει ότι να είστε έτοιμοι να κακοπαθήσετε εν Χριστώ Ιησού, να είστε έτοιμοι να υποφέρετε δια τον Ιησούν Χριστόν. Σιούν κακοπάθησον, του λέγει, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Το κακοπάθησον, αδερφοί μου, είναι ένα σημείο το οποίο ακριβώς πρέπει να έχουν οι στρατιώτες του Χριστού, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι τον αγαπούν, να ομοιωθούν με τον Χριστόν. Δεν του είπεν σιούν κακοπάθησον και δεν ετελείωσεν ως εδώ ο Απόστολος Παύλος, αλλά του λέγει να κακοπαθήσεις εν Χριστώ Ιησού, να βλέπεις τον Χριστόν ο οποίος έπαθε, λέγει,
ο οποίος εταπεινώθη, ο οποίος εσταυρώθη και απέθανε, λέγει, για να μας σώσει. Ο Χριστός μας, αδερφοί μου, είναι το πρότυπο του καθενός από εμάς. Εάν υποφέρεις, αδερφέ μου, εις τη ζωή σου, ύψωσε τους οφθαλμούς σου εις τον Σταυρόν, ο οποίος είναι επάνω εις τον Γολγοθά. Θα είδεις ότι πρώτος έπαθεν ο Χριστός, υπέφερεν ο Χριστός, και υπέφερε, λέγει, θανάτο, θανάτο δε σταυρού, τον φρικτότερον θάνατον τον οποίον είχε επινοήσει ο άνθρωπος για να καταδικάζει τον συνάνθρωπον του, ο οποίος δεν είναι το μέλος της κοινωνίας αλλά παράσιτον της κοινωνίας. Εθανάτων τους ανθρώπους οι οποίοι ήσαν σφαγείς, ήσαν ληστέ, ήσαν άδικοι, ήσαν ταραξίε μέσα στην κοινωνία. Τι ούτων θάνατον υπέστη ο Κυριός μας, και εν μέσω δύο ληστών, λέγει, έκλεισε τους οφθαλμούς του επάνω εις των σταυρικών θάνατων. Σίουν κακοπάθησον, λέγει, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας είναι το πρότυπον. Εάν αδικήσε, κοίταξε πάνω εις το σταυρό ποιος αδικήθη πρώτος. Ο Χριστός. Τίον κακόν επίησεν ο Κύριος και τον εσταύρωσαν επάνω εις τον σταυρό. Αδικήσε λοιπόν και έχεις παράπονον ότι αδικήσε από τους συνανθρώπους σου. Κοίταξε ποιος αδικήθη πρώτος. Συκοφαντήσε εν μέσω του κόσμου και διασύρεται η τιμή σου και η υπόλοιψή σου. Κοίταξε πάνω εις τον σταυρό για να ειδείς ποιος εσυκοφαντήθη και διεσύρθη στον κόσμο όταν του έλεγαν οι εχθροί του ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και σήμερον οι εχθροί του μόλις είπεν εις τον παράλυτο να αφαιώντες οι αμαρτίες σου, αμέσως την ίδια στιγμή τον διέσυραν εις την διάνοια των και είπαν ότι ούτως βλασφημεί. Εάν πάνω εις το βήμα το οποίο έχεις ως ζωή εις τον κόσμο τούτον, εάν επάνω εις τον κόσμο αυτόν που ζεις καταδιώκεσαι, κοίταξε επάνω εις το σταυρό ποιος πρώτος κατεδιώχθη. Ο Χριστός, εκείνον κατεδίωκον δια να τον λιθοβολήσουν, διότι τους έλεγε την αλήθεια. Και κάθε ένας ο οποίος ομιλεί την αλήθεια, αυτός καταδιώκεται. Εκείνοι οι οποίοι ομιλούν το ψεύδος και διασύρουν τον κόσμο στην πλάνη, αυτοί δεν καταδιώκονται. Εκείνος ο οποίος θέλει να ζήσει εν Χριστώ Ιησού, λέγει, θα διωχθεί. Δι' αυτό, ό,τι κι αν σου συμβαίνει στη ζωή σου, μη κοιτάξεις πουθενά αλλού, αλλά κοίταξε επάνω εις τον σταυρό του Χριστού για να λάβεις δύναμη, να λάβεις κουράγιο, να σταθείς όρθιος. Σιούν κακοπάθησον
ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Όταν βλέπει ο στρατιώτης τον βασιλέα να υποφέρει, τότε παίρνει δύναμη, στερεώνεται στον κόσμο, πολεμεί εναντίον του εχθρού. Και ο εχθρός, ο οποίος καταδιώκει τα παιδιά του Χριστού, δεν είναι ορατός. Τούτο ετώνησε ο Απόστολος Παύλος. Ούκαι στην ο πόλεμος ημών, λέγει, πόλεμος εναντίον ορατού, λέγει, εχθρού. Δεν πολεμεί ο άνθρωπος με σώμα και αίμα. Δηλαδή με άνθρωπος ζωντανών, τον οποίον αντικρίζει, δεν πολεμεί με αυτόν. Πολεμεί, λέγει, με τας δυνάμεις του σκότους, του αιώνος τούτου, με τον διάβολο, ο οποίος είναι αόρατος και σε πολεμεί όπως θέλει και όταν θέλει. Δι' αυτό, αδερφοί μου, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, εφόσον είσαι στρατιώτης, γνώριζε ότι ουδείς εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσουν διαρέσει. Εμπλέκεται, λέγει, τες του βίου πραγματίες. Αυτή η φράση είναι δική μας, αδερφοί μου. Εάν θέλει να είσαι παιδί του Χριστού και στρατιώτης του Χριστού, μην μπλέκεσαι στα εγκόσμια και την αμαρτία. Ουδείς εμπλέκεται, λέγεται, στου βίου πραγματίες. Εάν είσαι στρατιώτης και θέλεις να αρέσεις στον αξιωματικό σου και στον βασιλέα σου, τον οποίον υπηρετείς, πρόσεξε να μην σε καταφάγει η μέρημνα του κόσμου τούτου. Το είπε άλλωστε ο Κύριος μας, ότι όταν εγώ σας λέγω το λόγο μου, λέγει, εσείς τον ακούετε με πολύ ευχαρίστηση. Πλην όμως αυτός ο λόγος μου, λέγει, όταν θέλει να αυξηθεί, εξαφανίζεται από τας μέρημνας του κόσμου τούτου. Εξερχόμεθα εκ της Εκκλησίας, αδερφοί μου, που ακούμε το Λόγο του Θεού και αγιαζόμεθα και παίρνουμε δύναμη, και όταν εξέλθουμε από την Εκκλησία, τότε έρχονται τα ζυζάνια, ο διάβολος, ο οποίος εμπλέκει τον άνθρωπο στα στουβίου πραγματίας. Μέσα στα σιδονάς του κόσμου τούτου, μέσα στις διασκεδάσεις, μέσα στην πλάνη, και εξαφανίζεται ο Λόγος του Θεού και εμπλέκεται ο άνθρωπος στα στουβίου πραγματίας. Σκέπτεται τα παιδιά του και δεν βλέπει ότι ο Θεός είναι κοντά του. Σκέπτεται πως θα τα μεγαλώσει και πως θα τα πρικίσει και πως θα τα αποκαταστήσει, και δεν βλέπει ότι ο Θεός μεριμνά δια τον άνθρωπο. Σκέπτεται πως θα αναθρέψει τα παιδιά του και δεν σκέπτεται ότι ο Θεός μεριμνά δια τα παιδιά του. Είναι εκείνος ο οποίος, λέγει, έχει την αρχή και πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Όλα τα πάντα βλέπουν στον Θεό για να τα χορτάσει και να τα θρέψει. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από τον Κόρακαν, ο οποίος είναι μισότεκνος. Ο Κόρακας, αδερφοί μου, όταν γεννήσει τα αυγά του και τα εποάσει και βγουν τα πουλάκια, τα εγκαταλείπει και φεύγει. Δεν κοιτάζει πίσω, δεν βλέπει πίσω, δεν θέλει τα παιδιά του πλέον να μεριμνήσει δι' αυτά. Είναι μισότεκνος, λέγει ο Κόρακας. Και εκείνα τα οποία μόλις βγήκαν ζητούν
τροφήν από τον Θεόν και ανοίγουν το στοματάκι τους και παρακαλούν τον Θεό να τους δώσει να φάνε. Πάντα προσδοκώς δούνε την τροφήν αυτόν εις εύκαιρο. Και ο Πανάγαθος Θεός τι κάνει? Όπως έχουν τα πουλάκια εκείνα το στοματάκι τους ανοιχτό και φωνάζουν, στέλνει ο Θεός τις μύγες και τις ακρίδες και τρέφονται και μεγαλώνουν και πετούν και φεύγουν. Δεν θα φροντίσει λοιπόν δια τον οποίον ο Θεός έχισε το αίμα του, εσταυρώθη δια να σε σώσει, εμπλέκεσαι δες του βίου πραγματίες, δεν βλέπεις τον Θεό ότι είσαι κοντά σου. Θέλεις να πολλαπλασιάσεις την επιχείρησή σου, να αποκτήσεις περισσότερα και δεν βλέπεις ότι ο Θεός θα σου δώσει όσα είναι αναγκαία δια της ζωής σου. Εκείνα τα οποία χρειάζεσαι θα σου δώσει. Τα δε περισσότερα είναι πηγή πάσης αμαρτίας. Οι θέλοντες πλουτίν, λέγει, εμπίπτουσιν εις πειρασμούς ποικίλους. Πόσοι θέλησαν να έχουν χρήματα, να έχουν στον κόσμο τούτον άφθονων αργύριων, και όμως έρχεται η στιγμή κατά την οποία φεύγουν και εγκαταλείπουν τα πάντα εις τους κληρονόμους, δια να καταρρώνται αυτούς ότι δεν τους άφησαν περισσότερα. Τους βάζουν στο μνήμα και δεν πηγαίνουν να ειδούν αν το μνήμα εκείνο ευλάστησε επάνω του το χορτάρι για να τον καλύψει. Μνημόσυνο δεν βλέπει ποτέ. Προσευχήνει στον Θεό ότι εκείνο που το άφηκε τα τόσα και τόσα, δεν κάνει ποτέ. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται δες του βίου πραγματίας, λέγει. Και εσύ, λέγει στον Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, πρόσεξε, του λέγει, δεν θα κατασπαταλείς τον χρόνο σου μέσα εις την μέρημνα του κόσμου τούτου, αλλά θα βλέπεις πώς θα οδηγείς τα παιδιά μου εις το δρόμο μου. Εάν της αθελεί, λέγει, ούστε φανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και πάλι και παρουσιάζει μπροστά στον Τιμόθεον τον αθλητήν, ο οποίος αθλείται, λέει. Μόνος του τρέχει, είναι πρώτος. Εφόσον είναι μόνος του, τρέχει και παίρνει τα πρωτεία. Εισέρχεται όμως μέσα εις τον στίβο για να τρέξει και έχει και άλλους δίπλα του. Και όχι μόνον τούτο, πρέπει να τηρήσει και τους νόμους, λέγει εκείνος, εάν μη τις νομίμως αθλήσει. Παρακολουθήσατε, αδερφοί μου, αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται ημέραστα και νυχτός για να πάρουν ένα έπαθλο? Τους είδατε? Αυτούς βλέπει ο Απόστολος Παύλος και λέγει στον Τιμόθεον. Κοίταξε, τους λέγει εκείνους, πως κάθονται, λέγει, στην σειράν. Και αν δεν χτυπήσει το σήμα για να ξεκινήσουν, λέγει, αλλά ξεκινήσουν λανθασμένος, τότε επιστρέφουν πίσω, λέγει, διότι δεν ήθλησαν νομίμως. Δεν είναι, του λέγει στον Τιμόθεο, να υπηρετήσεις εμέ τον οποίο σε έστειλα. Να με υπηρετήσεις νομίμως, του λέγει. Δεν μπορεί να κάνεις εκείνα τα οποία σε αξίωσα γρήγορα γρήγορα να τελειώνεις και να φεύγεις. Δεν θα με υπηρετείς, λέγει, και να μην τηρείς και την τελευταία λεπτομέρεια. Εάν εκείνος ο οποίος ζητεί ένα έπαθλον εις τον κόσμο τούτον πρέπει να αθλήσει νομίμως, τότε και εσύ, λέγει, πρέπει εκεί που σε έταξα, ό,τι κάνεις να το κάνεις με λεπτομέρειες. Να μην βγαίνεις έξω από τους νόμους της αθλήσεως. Είσαι μέσα
εις τους νόμους τους ειδικούς μου. Και αν, αδερφέ μου, και εσύ νομίζεις ότι κάνεις το καθήκον σου, πρόσεξε πώς το κάνεις. Μην νομίζεις ότι σου έδωσε ο Θεός εκείνα τα παιδιά δια να σου κάνουν εκείνα ό,τι θέλουν, αλλά εσύ ό,τι θέλεις θα οδηγήσεις τα παιδιά. Δεν θα λες, ας το παιδί μου ελεύθερον, γιατί όταν το καταπιέζω θα μου φύγει. Θα τους δώσεις νόμους τους οποίους πρέπει να τηρήσει. Εάν σου παρακούσει, αυτό έχει την ευθύνη. Εάν όμως εσύ δεν το διδάξεις να αθλεί νομίμως, εσύ θα έχεις λόγο να δώσεις στον Θεό. Και σήμερα η κοινωνία στην οποία εφτάσαμε, τι γίνεται? Μη μιλήσεις στο παιδί, ας το παιδί μονάχο του. Δεν υπάρχει σε αυτό ποτέ το μη, αλλά ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Φεύγει από το σπίτι και έρχεται αργά και λέγει, ας το παιδί, μη το πιέζεις. Και φεύγει η κόρη από την αγκάλη των γονέων και οδηγείται στην αγκάλη του διαβόλου. Και όταν θα παρουσιαστήσεις τον Θεόν, θα σου πει ότι εγώ σου το έδωσα δια την βασιλεία μου την επουράνιον και εσύ μου το έδωκες στα σχήρας του εχθρού μου, μου το έστειλες στην κόλαση. Και εσύ λοιπόν θα πας στην κόλαση. Αδερφοί μου, εάν της αθλήλεγη και δεν αθλεί νομίμως, δεν έχει παρουσία ενωπιών μου. Πρόσεξε στην ζωή σου το κάθε τι το οποίο επιτελείς να είναι νόμιμο κατά τον νόμο του Χριστού. Εάν της αθλεί, λέγει, εάν αθλεί της, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς τους οποίους βλέπουμε και θα ειδούμε στο μέλλον σε αυτήν την δύστυχον πόλη, η οποία θα δεχθεί τους αθλητάς και τα σπόρνας και θα μεταβληθεί ένα πορνείο τεράστιο αυτή η πόλη στην οποία κατοικούμε. Θα φέρουν αυτούς οι οποίοι θα αθλήσουν, λέγει, αλλά θα φέρουν και τα σπόρνας δια να τους βοηθούν, λέγει. Και όμως θα λάβουν από τον κόσμο ένα στέφανο. Από τον Θεό όμως τι θα λάβουν? Όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν στην κοιτίδα του φωτός, θα τους δώσουμε το φως? Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στην κοιτίδα της αληθείας, θα τους δώσουμε την αλήθεια? Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στην κοιτίδα της πίστεως, θα τους δώσουμε την πίστη? Αυτό θα μας ερωτήσει ο Θεός. Δεν θα μας ερωτήσει αν κάναμε δρόμους και αν κάναμε στάδια για να τρέχουν μέσα. Θα μας πει ο Θεός, σου έφερα όλα τα έθνη μπροστά σου να τα διδάξεις. Τι τους εδίδαξες? Θα μας πει εκ του ασφαλούς, διημάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν, διότι εσείς δεν τηρείτε το λόγο μου και δεν είστε φως. Όταν μας λέγει εμείς είστε το φως του κόσμου, τούτο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Επράξαμε κάτι για να διδάξουμε και εκείνους οι οποίοι είναι στο σκότος? Όχι. Εφόσον δεν διδάξαμε, θα ακούσουμε ότι διημάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Αδερφοί μου, σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδείς εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Δια να αρέσει στον βασιλέα του, δεν πρέπει να είναι μπλεγμένος εις την ματαιότητα του κόσμου τούτου. Να μην παρασύρεται από τον κόσμο της αμαρτίας, αλλά να στέκεται όρθιος και να αθλεί νομίμως.
και ήτης αθλήλεγοι ούστε φανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Και ερχόμεθα εις το τελευταίο, αδερφοί μου, μην νομίσουμε ότι ερχόμεθα εις την Εκκλησία, ότι ερχόμεθα και στον Παράδεισο. Ερχόμεθα εις την Εκκλησία και δεν νιώθουμε τι λέγει η Εκκλησία, τι λέγει ο Θεός, τι λέει ο Απόστολος του Θεού, ο Απόστολος των Εθνών. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτε και φεύγουμε και νομίζουμε ότι εισήρθαμε εις τον Παράδεισο. Δεν στεφανούται, λέγει κανείς, εάν μη νομίμως αθλήσει. Πρέπει να τηρήσεις τον νόμο του Θεού. Δεν θα κάνεις δικό σου Ευαγγέλιο διότι έτσι το νιώθεις. Δεν θα χαράξεις δικό σου δρόμο διότι αυτός είναι ο εύκολος. Θα κάνεις αυτό το οποίο σε διδάσκει ο Χριστός, ο βασιλεύς, ο αρχιστράτηγος. Θα κάνεις αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Θα πάρεις το στεφάνι, λέγει, μόνον όταν νομίμως αθλήσεις. Κύριε, αξίωσε μας εις τον παρόντα κόσμο. Δώσε μας εις την παρούσα ζωή. Δώσε μας εις τον πρόσκαιρον γεμάτιον τούτων βίων να αθλήσουμε νομίμως κατά το νόμο σου και να μας αξιώσεις και της επουρανίου σου βασιλείας και να μας δώσεις τον αμαράντινον της δόξης Στέφανον. Αμήν.